Με τη Βαλκανική οδό ερμητικά κλειστή, πάνω από 40.000 πρόσφυγες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 12.000 εξ αυτών βρίσκονται στην Ιδωμένη. Κάθε μέρα οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Οι περισσότεροι όμως είναι απρόθυμοι να μετακινηθούν σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας και ελπίζουν πως κάποια στιγμή τα σύνορα θα ξανανοίξουν. Ίσως η απόφαση για τα σύνορα να είναι σωστή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν είναι δίκαια για μας, για τους ανθρώπους που ήρθαμε εδώ και φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο για να βρούμε να μας έχουν κλείσει τα σύνορα στα μούτρα. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στο λιμάνι του Πειραιά και οι αρχές στείνουν επιπλέον σκηνές για τη φιλοξενία των προσφύγων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν 2.373 νέες αφίξεις στα ελληνικά νησιά. Όμως 5 άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένα μωρό, δεν τα κατάφεραν. Πνίγηκαν όταν το ταχύπλο που τους μετέφερε στη Λέσβο βυθίστηκε ανοιχτά των τουρκικών ακτών. Τις τελευταίες ώρες σχεδόν 10.000 άνθρωποι φιλοξενούνται στα νησιά.